Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε έχουμε Χάρη Βασιλιάδη, κατευθείαν για σας από το Λουξεμβούργο. Καλησπέρα, Χάρη. Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι που είμαι εδώ. Και εμείς χαιρόμαστε που σε βλέπουμε. Φυσικά σε παρακολουθούμε στο Facebook. Ακολουθήστε τη σελίδα του Χάρη, Χάρης Βασιλιάδης, κλινικός ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής στο Facebook, γιατί βάζει πολύ ωραία καθημερινά. Εγώ μπαίνω στη σελίδα σου για να πάρω θάρρος, να χαμογελάσω, να μου φτιάξει τη μέρα. Λοιπόν, θα κάνουμε με το Χάρη σήμερα ένα θέμα το οποίο μας έχει ζητήσει μια φίλη στο κανάλι. Έχει τίτλο «Αποχυμωτής». Αυτός που πνίγει τους άλλους με τα μάτια του αρκά, έχει γράψει ο Χάρης εδώ στην παρουσίαση. Έχουμε μια επιστολή, Χάρη μου. Τώρα έχω, πώς το λες, έχω τον πειρασμό να ανοίξω, να μοιραστώ την οθόνη, γιατί πολύ ωραία αυτά που γράφεις. Ένα λεπτό. Πώς γίνεται να το κάνω αυτό ολόκληρη η οθόνη, έτσι. Ένα λεπτό να μοιραστώ την οθόνη για να βλέπετε τι γράφει ο Χάρης. Λοιπόν, μια φίλη λες που έγινε σμούδι. Ακριβώς. Ένα σχόλιο που ήταν κάτω από το προηγούμενο βίντεο που κάναμε με το Χάρη, λέει η Τζοάννα, πόσο ωραίο το βίντεο, πόσο ήμουν και εγώ ευχαριστήτρια. Έβαζα πάνω από εμένα τους άλλους. Αλλά κάντε και ένα βίντεο για τους ανθρώπους που επιμένουν πολύ. Εμένα μου έτυχαν κοντινοί μου άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν από όχι. Καταλαβαίνουν ότι είναι περίπου στην κατηγορία των χειριστικών, αλλά νομίζω ότι είναι ακόμα πιο σοβαρό όταν οι άνθρωποι δεν δέχονται όρια. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν σέβονται όρια και δεν καταλαβαίνουν όταν επί 100 φορές τους λέμε με τρόπο τι θέλεις, αλλά δεν τους ενδιαφέρει. Οπότε εσύ υποχωρείς, γιατί δεν αντέχεις αυτό το κλίμα και όλη τη φασαρία που προκαλούν, που δημιουργούν. Και λέει ο Χάρης, η ακτινογραφία, το αποχυμωτίο κατά συρροή πριν. Θεός. Άλαιστα. Οκ. Εντάξει, βασικά έχω χρησιμοποιήσει την λέξη αποχυμωτής, γιατί είναι πρίχτης, βασικά, αυτός που επιμένει. Και επίσης είναι τοξικός, δηλαδή ο αποχυμωτής είναι τοξικός και πολλές φορές οι πελάτες μου με ρωτάνε πώς μπορώ να καταλάβω αν κάποιος είναι τοξικός. Δηλαδή πώς μπορώ να καταλάβω, να αναγνωρίσω βασικά τα σημάδια πριν έρθω πολύ κοντά του ή μπορεί να έχουμε ανθρώπους ήδη στη ζωή μας, πρίχτες ή αποχυμωτές, τοξικούς. Και αυτοί οι άνθρωποι, βασικά οι τοξικοί άνθρωποι, έχουν διάφορες μάσκες, διάφορα προσωπία. Όλοι έχουμε εμπειρίες με τοξικούς ανθρώπους και βασικά μπορούμε να καταλάβουμε αν κάποιος είναι τοξικός, αν μας προκαλεί αρνητικά συναισθήματα, δηλαδή ανθρώπους με τους οποίους έχουμε δημιουργήσει δυσλειτουργικές σχέσεις και ίσως μετά καταλάβαμε ότι ήταν τοξική. Λοιπόν, η ακτινογραφία του αποχυμωτή, βλέπουμε μια κυρία η οποία είναι πρίχτησα, δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό. Είναι λέξη της αρκώ. Αποχυμωτής. Και βασικά θα δούμε έτσι γενικά, τώρα θα τα πάρουμε έναν μετά. Βασικά αυτοί οι άνθρωποι δεν πιστεύουν ότι είναι εγωιστές. Ή πιστεύουν ότι εγώ είμαι οκ, εσύ δεν είσαι οκ. Επιμένουν επίσης ότι είναι σωστοί και εσύ λάθος. Εγώ ξέρω ότι τα ξέρω όλα. Όχι όπως είπε ο Σοκράτης, εγώ ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτα. Επίσης δεν μπορούν να καταλάβουν ότι έχουν πρόβλημα. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι άλλοι πιστεύουν ότι έχω πρόβλημα. Και επίσης πιστεύουν ότι βοηθούν με τον τρόπο τους. Δηλαδή βοηθούν όταν επιμένουν, όταν είναι πρίχτες ή πρίχτησες. Και βασικά πιστεύουν ότι οι άλλοι δεν το εκτιμούν. Δηλαδή βγαίνουν και παραπονούμενοι. Μάλιστα. Πάμε στο επόμενο, σκίτσο του αρκά. Εδώ λέει ας τους εγωισμούς και κοίτα την πάρτη σου. Και βασικά οι πρίχτες, οι αποχυμωτές, τους λέω αποχυμωτές γιατί σε πρίζουν. Δηλαδή είναι όπως βάζεις φρούτα μέσα σε έναν αποχυμωτή, σε σφίγγουν,
μέχρι να σου βγάλουν το ζουμί σου. Και βασικά αυτοί οι άνθρωποι έχουν, είναι κακομαθημένοι, έχουν μια αίσθηση του αυτονόητου δικαιώματος, γιατί έτσι. Θεωρούν τον εαυτό τους ξεχωριστό, είναι απαιτητικοί, είναι καταπιεστικοί. Θέλουν τα πάντα να γίνονται έτσι όπως επιθυμούν αυτοί. Και όταν οι άλλοι στέκονται εμπόδια, θυμώνουν. Είναι άνθρωποι που δείχνουν λίγη κατανόηση, είναι ενδιαφέρον για τα συναισθήματα των άλλων. Άρα ένα χαρακτηριστικό τους είναι ότι είναι εγωιστές. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι αυτοί, δηλαδή ξέρουμε όλοι κάποιον που όταν του μιλάμε χάνουμε τα λόγια μας και ότι πούμε σε αυτόν το άτομο θα κάνει το δικό του. Βασικά είναι ισχυρογνώμων. Κάποιοι έχουν ψηλή μόρφωση κάποια, ή κάποια εξειδίκευση σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Επίσης και ναρκισιστικά στοιχεία στην προσωπικότητα τους, που τους κάνουν να νιώθουν αλάθαστοι και υπομένουν υπερβολικά, επιμένουν υπερβολικά στην άποψή τους. Όμως υπάρχει και ο ισχυρογνώμων, αυτός που επιμένει, που δεν είναι εύκολα, τόσο εύκολα αναγνωρισιμός και αυτός δίνει την εντύπωση ότι ακούει τη γνώμη των άλλων, αλλά στην πραγματικότητα είναι αποφασισμένος να κάνει σε κάθε περίπτωση αυτό που θέλει και θεωρεί σωστό ο ίδιος και επιμένει. Όπως αυτά τα δύο χάμστερ του Αρκά που γυρίζουν τον τροχό. Προφανώς το πρώτο, ο μπροστινός επιμένει ότι θα πάνε κάπου γυρίζοντας τον τροχό και λέει φτάνουμε, είμαστε πολύ κοντά. Μου έρχονται διάφοροι άνθρωποι στο μυαλό αυτή τη στιγμή που έχουν λάθος και επιμένουν. Προσπαθείς να τους εξηγήσεις ξερολισμός και ισχυρογνωμοσύνη. Μάλιστα. Δεν υπάρχει έναν άλλον πώς το λέμε, του Αρκά. Εγώ ξέρω ότι τα ξέρω όλα. Σκίτσον του Αρκά, εγώ ξέρω ότι τα ξέρω όλα. Και φαντάζομαι όλοι μας έχουμε γνωρίσει αυτόν τον τύπο ανθρώπου που βασικά πριν προλάβεις να πει κάτι, ξέρει την απάντηση. Και αν τολμήσουμε να τον αφισβητήσουμε, θα γίνει πήρκε μανία. Και βασικά είναι ο ίδιος άνθρωπος που μπορεί να χρησιμοποιεί τα λόγια σου με την δική του πινελιά, αν ισχυρίζεται ότι τα σκέφτηκε πρώτος και φυσικά τα λέει καλύτερα από σένα. Και οι αρχαίοι έλεγαν ότι η μη μάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια και βασικά αυτό είναι το φαινόμενο του παντογνώστη, δηλαδή και επιμένει πάνω στην... Είναι το φαινόμενο του σκοτεινού παντογνώστη, Χάρη. Ακριβώς. Το παντογνώστη του σκοτεινού παντογνώστη. Και βασικά είναι ένας ξερόλας, ο οποίος βασίζεται στην ημιμάθεια του και επιμένει. Και είναι αυτός που έχει άποψη για όλα, δεν έχει σημασία να έχει την παραμικρή γνώση πάνω στο κάποιον αντικείμενο, αλλά όταν τον ακούς έχει μια αυτοπεποίθηση που ίσως και να τον πιστέψεις και είναι και επιβλητικός, δηλαδή επιμένει με τρόπον επιβλητικό. Προσπαθεί έτσι δύσκολα να πείσει τους άλλους ότι η άποψη που έχει είναι η μόνη αλήθεια και υπάρχει και ένας υπέρμετρος εγωισμός το οποίο τον κάνει να αρνείται να παραδεχτεί ότι δεν έχει γνώσεις, γίνεται στενόμυαλος και βασικά με το πέρασμα των χρόνων δεν μαθαίνει. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που πιστεύει ότι τα ξέρει όλα. Μάλιστα. Λέει, οι σοφοί δεν γνωρίζουν τίποτα, οι έξυπνοι αναρωτιούνται για όλα, οι λύθοι ξέρουν τα πάντα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Είναι του Αρκά σήμερα το εμπνευσμένο από τον Αρκά του βλόγκου μας με τον Χάρη. Ναι. Θες να το πεις για το σκίτσο. Ναι, ναι. Βλέπουμε στον τιβάνι μια κοπέλα η οποία είναι Δευτέρα. Λέει είναι η Δευτέρα, έχω την αίσθηση ότι όλος ο κόσμος με μισεί. Το ανέκδοτο, βασικά αυτό το έχει να κάνει με το ότι κάποιοι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν το προφανές. Είναι φυσικό Δευτέρα όλοι να σε μισούμε, γιατί τελείωσε το Σαββατοκυριακό, τελείωσε η ξεκούρασή μας κλπ. Και πάει η Δευτέρα στη ψυχανάλυση και λέει: έχω την αίσθηση ότι όλος ο κόσμος με μισεί, σαν πως και λέει κάτι παράδοξο, κάτι που δεν είναι πιθανό. Και λέει, μα αφού δεν έχω εγώ το πρόβλημα, είναι οι άλλοι που έχουν το πρόβλημα μου εμείς σου. Σωστό? Καλά το καταλάβα. Σωστό.
Πολύ καλά το καταλάβες και βασικά εδώ να πω λίγο για τη Δευτέρα που λέει ότι δεν έχει στο προηγούμενο slide. Βασικά αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι έχουν πρόβλημα και πιστεύουν ότι το τι κάνουν είναι αξιέπαινο. Και επίσης συγκρούνται με τους άλλους για να επιβεβαιώσουν τη γνώμη τους και βασικά δεν το συνειδητοποιούν, γιατί όπως συμβαίνει και με άλλα χαρακτηριστικά που αποτελούν στοιχεία της προσωπικότητας, ο αποχυμωτής δυσκολεύεται να δει ότι έχει αυτό το χαρακτηριστικό και βασικά δεν θα αλλάξει. Και αυτόν τον κάνει να έχει πολλά προβλήματα στις διαπροσωπικές του σχέσεις. Και σε αυτήν την περίπτωση δεν θα ζητήσει βοήθεια. Δηλαδή πολύ σπάνια κάποιος που είναι αποχυμωτής ή επιμένει θα πάει. Θα πάει για να παραπονηθεί για τους άλλους, δεν θα πάει για να ζητήσει βοήθεια για τα δικά του θέματα. Ακριβώς. Πολύ σωστά. Θα πάει να ξεζουμίζει και το ψυχολόγο συναισθηματικά. Και μετά θα φταίξει και ο ψυχολόγος. Και θα φύγει, θα πάει να βρει άλλο ψυχολόγο. Σίγουρα. Πάμε στο επόμενο σκίτσο. Σήμερα που είναι η κυρία Αγγέλη τα παιδιά στη μητέρα, είπαμε να φτιάξουμε εμείς το πρωινό για να μην κουραστείς. Ενώ την ίδια ώρα έχουν κάνει την κουζίνα, απαναγία μου. Θέλαμε να βοηθήσουμε, αλλά δεν το εκτίμησε. Μάλιστα. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι βασικά δεν καταλαβαίνουν ότι πιστεύουν ότι αυτό που του κάνουν, δηλαδή το γεγονός ότι κάνουν πράγματα και επιμένουν, πιστεύουν ότι βοηθούν. Άρα δεν συνειδητοποιούν ότι βασικά κάνουν κακό στους άλλους ανθρώπους και είναι εντελώς, δεν έχουν αυτογνωσία βασικά αυτοί οι άνθρωποι και αυτό επηρεάζει όλες τους τις ανθρώπινες επαφές, οι προσωπικές, οι οικογενειακές, οι φιλικές, οι επαγγελματικές, οι ακαδημαϊκές σχέσεις. Πάντως τα παιδιά στην εφηβεία νομίζω ότι έχουν σαν χαρακτηριστικό μόνιμο της ξερολίασης και της πρηχτίασης, νομίζω. Και της η έφηβη είναι έτσι συνήθως. Η έφηβη είναι και είναι και φυσιολογικό η έφηβη είναι έτσι, γιατί είναι σε ένα αναπτυξιακό στάδιο. Το πρόβλημα είναι ότι είναι ενήλικες σε αυτή τη φάση. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, εγώ είμαι οκ, okay, το πρόβλημα είσαι εσύ. Και λέει ο άλλος, καλημέλα σας. Καλημέρα θα θέλει να πει, αλλά έχει πρόβλημα με την άνθρωπο. Έχει πρόβλημα με την άνθρωπο. Ναι. Λοιπόν, άρα βασικά εδώ είναι έναν άλλο χαρακτηριστικό τους. Εγώ έχω δίκαιο. Όχι, εγώ έχω δίκαιο. Και βασικά το θέμα είναι ότι κάποιος πρέπει να σκεφτεί ότι τελικά μπορεί να έχουν και οι δύο δίκαιο. Και έτσι δημιουργούνται πολλές παραξηγήσεις με τους πρίχτες ή τους αποχυμωτές, γιατί έχουν διαφωνίες με τους άλλους. Και ενώ βασικά αν κάποιος είναι ουδέτερος, που δεν είναι ο αποχυμωτής, και ακούσει και τις δύο πλευρές, θα διαπιστώσει πως η κάθε πλευρά έχει το δικό της δίκαιο. Δηλαδή και οι δύο οπτικές γωνιές είναι ok. Και εκτός εξαιρέσεων βέβαια, και αυτόν τους δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στις σχέσεις τους, σε σημείο να καυγαδίσουν, αλλά και πολλές φορές να χάνουν στο τέλος της ημέρας. Μάλιστα. Πάμε στο επόμενο slide. Εγώ θα επιμένω μέχρι να πάρω αυτό που θέλω. Είναι από το γνωστό κόμικ. Πώς τη λένε Η Λοκριτία και ο Καστράτος που είναι ευνοχισμένος. Ενώ η Λοκριτία είναι sex bomb. Ναι. Και εδώ μιλούμε για παρορμητικότητα, δηλαδή αυτό το θέλω και το θέλω τώρα. Και βασικά οι άνθρωποι αυτοί, οι επίμονοι, οι αποχυμωτές, οι πρίχτες βασικά, έχουν πρόβλημα στο να ελέγχουν τις παρορμήσεις τους, συμπεριφέρονται βάσει των επιθυμιών τους και των συναισθημάτων τους, χωρίς να υπολογίζουν τις συνέπειες και βασικά έχουν έλλειψη οργάνωσης δομής, δεν έχουν πειθαρχία. Έχουν προβλήματα αυτοελέγχου και αυτοκυριαρχίας. Πολλοί από αυτούς έχουν εθισμούς, π.χ. κάπνισμα, ποτό, φαγητό, υπερβολικό φαγητό, ναρκωτικά, καταναγκαστικό σεξ. Και βασικά δεν μπορούν να εκφράσουν επίσης το θυμό τους με όριμο τρόπο, αλλά με ανεξέλεκτον. Άρα σε αυτή την περίπτωση επιμένουν να πάρουν αυτό που θέλουν εδώ και τώρα. Μάλιστα.
Πάμε στο επόμενο. Σάκη, πού είσαι, πάρει τη Σύση, παίρνεις? Όχι πια. Ό,τι και να κάνω, η Θήθη δεν βγαίνει στο τηλέφωνο. Και πού είσαι τώρα, στα πατώματα. Μεγάλε μου είδε. Εντάξει. Εδώ πάλι αυτοί οι άνθρωποι έχουν έναν είδος καταναγκασμού. Τα θέλουν όλα στην εντέλεια. Δηλαδή, ας πούμε στο παράδειγμα, ο μικρός θέλει τη Θήθη, δεν την έχει, δεν είναι όλα τέλεια, έτσι είναι καταναγκαστικός και βασικά είναι τύποι οι οποίοι βλέπουν και την παραμικρή λεπτομέρεια, νιώθουν απογοήτευση και αναστάτωση όταν τα πράγματα δεν είναι όπως τα θέλουν. Μάλιστα. Πού ήμασταν, να... Το επόμενο, ναι. Τελειώσαμε για διακοπές Λουκριτία. Σήκω να γυρίσουμε σπίτι μας. Δεν πάω πουθενά, δεν βρωγκόμενο. Δηλαδή Λουκριτία, θεά. Ναι, είναι. Βασικά εδώ έχουμε το έλλειψη της συναίσθησης και βασικά η αίσθηση τούτου του δικαιώματος ότι δηλαδή το άτομο, η Λουκριτία π.χ. ή ο αποχυμωτής ή ο πρίχτης, η πρίχτησα πιστεύουν ότι αξίζουν προνόμια. Βλέπουμε τώρα ότι ο καστράτος τρώει τη βροχή, δηλαδή κλπ. Και δεν την νοιάζει, δηλαδή δεν έχει συναίσθηση, δεν καταλαβαίνει. Και εν τούτον, ότι δεν την νοιάζει βασικά για τους άλλους, δηλαδή δεν νιώθει... Σκέφτεται μόνο τον εαυτό της. Τι θέλω εγώ, τι γουστάρω εγώ, άντρα θέλω τώρα το θέλω. Ακριβώς. Και υπήρχε ένας ψυχολόγος, ο Άτλερ, ο οποίος είπε να μπορούμε να βλέπουμε με τα δικά τους μάτια, να ακούμε με τα δικά τους αυτιά και να νιώθουμε με τη δική τους καρδιά. Άρα αυτό το οποίο δεν το έχουν οι αποχυμωτές, δεν μπορούν να καταλάβουν και βασικά πολλές φορές είχε μια έρευνα από την Αμερικανική Ένωση Ψυχολογίας που προσπάθησε να βρει γιατί δεν υπάρχει έλλειψη συναίσθησης σε κάποιους ανθρώπους και βασικά τα αποτελέσματα δείξαν ότι δεν υπάρχουν γιατί υπάρχει ένα αντίμημα. Και βασικά όταν υπάρχει συναίσθηση, πολλοί άνθρωποι νιώθουν άγχος, ανασφάλεια, εκνευρισμό κλπ. Άρα προτιμούν να μην έχουν. Άρα σε αυτήν την περίπτωση ο αποχυμωτής... Έλλειψη συναίσθησης. Άλιστα. Λοιπόν, τώρα πάμε σε έναν άλλον πολλά αγαπημένο. Θυσίες του Αρκά. Είναι από το κάνε πουλί να δεις καλό. Ακριβώς, ναι. Ξέρεις, ο γιος μου Χάρη έμαθε να διαβάζει με τα κόμικ του Αρκά. Ήταν ο μόνος τρόπος να μάθει να διαβάζει. Καλή στρατηγική. Τολμάς εσύ να μιλάς για αγάπη, παλιωγοίσταρε. Εσύ δεν έχεις ιδέα τι σημαίνει αγάπη. Αγάπη, κύριε, σημαίνει να δίνεις, σημαίνει να κάνεις θυσίες, να κάνεις παραχωρήσεις. Και σε ρωτάω, τι θυσία έχεις κάνει εσύ για μένα? Αλλά του λέει σε ένα ψάρι, ρε. Ναι, ακριβώς. Χειριστικός εγώ, πες μας λίγο γι' αυτό. Άρα το ψάρι είναι χειριστικό σε αυτή την περίπτωση. Είναι όπως και οι αποχυμωτές, όπως και οι πρίχτες και οι πρίχτησες. Και αυτοί οι άνθρωποι βασικά μπορεί να φαίνονται ειλικρινείς, αλλά βασικά είναι ένα προσωπείο. Δηλαδή το ψάρι είναι ένα προσωπείο και βασικά είναι ένας τρόπος να προσελκύσουν τους άλλους, να τους παγιδέψουν σε μια σχέση, πριν δείξουν το αληθινό τους πρόσωπο. Σε αυτή την περίπτωση να κάνει τον άλλο να νιώσει ενοχές. Δεν ενδιαφέρονται βασικά πραγματικά για εσάς. Απλά το χρησιμοποιούν αυτή τη χειριστικότητα σαν έναν τρόπο να επιτρέψουν να τους επιτρέψουν οι άλλοι να αποκτήσουν τον έλεγχο, ωστόσο οι άλλοι να γίνουν άβουλοι και να πάρουν αυτό που θέλουν. Και πολλές φορές, όπως βλέπουμε στο σκίτσο, παίζουν το θύμα και κάνουν τον άλλον να φαίνεται ότι αυτός προκαλεί το πρόβλημα και βασικά επειδή δεν αναλαμβάνουν ήδη την ευθύνη. Άρα οι χειριστικοί άνθρωποι που είναι οι αποχυμωτές δεν κατανοούν την έννοια των ορίων και θα κάνουν ό,τι είναι δυνατό, ό,τι είναι δυνατό για να πάρουν αυτό που θέλουν. Και δεν κατανοούν τον προσωπικό χρόνο, δεν νοιάζονται βασικά, επιμένουν και πολλές φορές είναι όπως τα παράσιτα και βασικά εξουθενώνουν τους άλλους, τους ταπεινών. Στο πω είναι πολύ ωραίο. Νομίζω πάλι είναι από το «κάνε πουλί να δεις καλό». Λέει «σα βγεις στον πηγεμό για την Ιθάκη, είσαι τόσο ηλίθιος που θα βρεθείς στη Θράκη». Ωραία.
Έχω κακία, και... Μάλιστα. Σε αυτήν την περίπτωση είναι οι αποχημωτές, οι πρίχτες, οι πρίχτησες μπορεί να είναι και κακοί άνθρωποι. Και δεν τους νοιάζει. Δηλαδή μπορεί να το ξέρουν ή μπορεί να μην το ξέρουν, αλλά συμπεριφέρονται με τρόπο που μπορεί να προσβάλλουν ή να ταπεινώνουν τους άλλους. Και επιμένουν πάντα και χρησιμοποιούν διάφορα εργαλεία χειριστικότητας για να πάρουν αυτό που θέλουν. Μάλιστα. Λοιπόν, τι έχεις εδώ, έχεις 4 διαταραχές προσωπικότητας. Ακριβώς. Βασικά εδώ πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να έχουν και διαταραχή προσωπικότητας. Και για να πούμε τι είναι η διαταραχή προσωπικότητας, είναι όταν έναν άτομο διαφέρει σημαντικά από τον μέσον όρο των ανθρώπων. Συγκεκριμένα το πώς σκέφτεται, πώς αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα, πώς αισθάνεται ή πώς σχετίζεται με τους άλλους. Και κάποιες διαταραχές προσωπικότητας που έχω επιλέξει, οι οποίες έχουν χαρακτηριστικά της επιμονής, είναι η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας. Εδώ τους λέω το αρπακτικό. Βασικά αυτοί δεν τους νοιάζει πώς νιώθουν οι άλλοι, δεν έχουν ηθικούς κανόνες, δεν έχουν νόμους, και βασικά αυτοί οι άνθρωποι εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες των άλλων. Και έχουν επίσης τάσεις παραβατικής συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι σε κάποια σχέση και να κλέψουν χρήματα, δηλαδή να αποσπάσουν χρήματα από τους άλλους. Πολλές φορές προκαλούν φόβο και νευρικότητα. Πολλοί από αυτούς που επιμένουν οι αποχημωτές έχουν παραβατική συμπεριφορά, λένε ψέματα, δεν συμπονούν τους άλλους, είναι αλαζόνες και βασικά εκμεταλλεύονται τους άλλους. Και επιμένουν για να πάρουν αυτό που θέλουν. Μάλιστα. Μετά πάμε στον αποχημωτή σε διάφορα μονοθέματα. Ναι, να συνεχίσω και με τους άλλους τρεις, αν πάμε πίσω, Θεκλά, στο προηγούμενο. Ναι. Βασικά, το social, είπες. Okay. Ναι. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ο roller coaster, δηλαδή που είναι ο borderline. Αυτός είναι ο συναισθηματικά ασταθής. Είναι ακραίος, είναι απρόβλεπτος, επιζητά συνεχώς την προσοχή των άλλων. Και βασικά χειραγωγεί τους άλλους, επιμένει, και βασικά αυτός ο άνθρωπος ακολουθεί μια τακτική, είναι όλα ή τίποτα. Θέλει την αποκλειστικότητα, επιμένει να την πάρει, πολλές φορές έχει παράλογα ξεσπάσματα, θέλει να έχει τον τελευταίο λόγο, δεν μπορεί να διαχειριστεί το στρες, δεν μπορεί να διατηρήσει σταθερές σχέσεις. Και αυτή ένα από τα χαρακτηριστικά που έχουν είναι να επιμένουν. Επίσης έχουν φόβο εγκατάληψης που προσκολούνται πάνω στους συντρόφους τους, για παράδειγμα, ή στους φίλους, και επιμένουν. Πνίγουν τους άλλους βασικά. Μετά έχουμε τη δραματική προσωπικότητα, drama queen, και βασικά αυτοί είναι οι άνθρωποι που θέλουν την προσοχή. Και οι αντιδράσεις είναι ακραίες, με αποτέλεσμα να μην έχουν καλές διαπροσωπικές σχέσεις και να επιμένουν να πάρουν αυτή την προσοχή με οποιοδήποτε τρόπο. Και ο τελευταίος είναι ο ναρκισσιστής, δηλαδή ο εγώ. Θέλει να είναι το επίκεντρο, επιμένει να είναι το επίκεντρο, μπορεί να πει ψέματα, να καταστρώσει σχέδια, να μαχαιρώσει πισόπλατα ένα φίλο, ένα συνάδελφο για να πάρει αυτό που θέλει. Και βασικά τα ανησυχητικά σημάδια είναι ότι κατηγορεί τους πάντες, είναι εγωιστής, απαιτεί ειδική μεταχείριση, υπερπροβάλλει τις εμπειρίες του, τις επιτυχίες του, και επιμένει πάντα, δηλαδή είναι πολύ επίμονος, πολύ πεισματάρης, πνίγει τους άλλους για να πάρει αυτό που θέλει, αυτά που θέλει. Αυτό που όμως πρέπει να πούμε, χάρη μου εδώ, είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε διάγνωση, ούτε εμείς οι ψυχολόγοι σε κάποιον, απλώς ακούγοντας μερικά λόγια για τη συμπεριφορά του ή ακούγοντας την περιγραφή μιας συμπεριφοράς από τους οικείους του, ή να καταλάβει κάποιος που είτε είναι ψυχολόγος είτε δεν είναι, αν κάποιος έχει μια συγκεκριμένη διαταραχή προσωπικότητας ή όχι. Αυτά τα πληροφορίες τις δίνουμε για σκοπούς ψυχοεκπαίδευσης, όμως μια διάγνωση, εντάξει, και μια σφίγα να ανοίξω το παράθυρο να βγει. Αυτά τα χαρακτηριστικά των διαγνώσεων τα λέμε για σκοπούς... Έλα, σφίγα, βγες έξω. Τα λέμε για σκοπούς γνώσης. Χωρίς να γιατί παρατηρείται συχνά το φαινόμενο άνθρωποι που δεν είναι ειδικοί ή που και αν είναι ειδικοί δεν έχουν κάνει,
δεν έχουν κάνει ειδικά τεστ αξιολόγησης, ψυχολογικής αξιολόγησης, να δίνουν ταμπέλες στους ανθρώπους. Αυτός είναι αντικοινωνικός, αυτός είναι ναρκισσιστής, αυτός είναι δραματική προσωπικότητα. Όχι. Θα μπορούσε να είναι, και εμείς εδώ στο κανάλι χρησιμοποιούμε τον όρο αδιάγνωστος για να είμαστε πάντα μέσα. Ακριβώς. Είπες τον ναρκισσιστή ακόμα. Τον έχω πει, ναι. Είπε και τον ναρκισσιστή. Πάμε λοιπόν στον αποχυμωτή σε διάφορα μοντέλα. Εδώ έβαλα κάποια συνώνυμα, μπήκα στο ίντερνετ και έβαλα κάποια, έκαναν Google κάποια συνώνυμα του πιεστικού ατόμου, αυτό που επιμένει. Υπάρχουν διάφορα, δηλαδή ο πρώτος στα αριστερά είναι πιεστικός, είναι πρίχτης, το δεύτερο είναι τυραννικός, δεσποτικός, ο τρίτος είναι επίμονος, κολλητσίδας, το τέταρτος καταπιεστικός, ασφιχτικός, στίφτης. Άρα είναι συνώνυμα αυτά του ανθρώπου, όπως μας έχει περιγράψει η φίλη, που επιμένει, που δεν έχουν όρια, που πνίγουν τους άλλους. Πάμε στο επόμενο. Τώρα η ερώτηση είναι αν μπορεί ο αποχυμωτής να συνειδητοποιήσει ότι έχει πρόβλημα. Όπως έχω πριν, δεν το καταλαβαίνει. Βασικά πιστεύει ότι το τι κάνει είναι αξιέπαινο. Και βασικά εν τούτο που είπα πριν, ότι όπως συμβαίνει και σε υπόλοιπα χαρακτηριστικά που προκαλούν, που αποτελούν τα στοιχεία της προσωπικότητας, ο αποχυμωτής δυσκολεύεται να δει ότι έχει αυτόν το χαρακτηριστικό. Και βασικά επειδή δεν το ξέρει αυτόν το πράγμα, δεν θέλει να αλλάξει, δεν πιστεύει ότι έχει πρόβλημα, άρα σε αυτή την περίπτωση δεν ζητά ούτε βοήθεια. Δεν μπορώ να αλλάξω τους άλλους, βέβαια. Λέει ο πατέρας το «κάνε πουλί να δεις καλό», μπορεί να σε εγκατέλειψει η μητέρα σου, έχεις όμως εμένα. Όλες οι ατυχίες μας. Άλιστα. Λοιπόν, άρα αυτό είναι για τον πατέρα του Σπουργίτη, του πουλιού. Βασικά δεν μπορούμε να αλλάξουμε τους άλλους, είναι αυτό που πρέπει να καταλάβουμε. Το μόνο που μπορούμε να αλλάξουμε είναι τον εαυτό μας. Φυσικά μπορούμε να επηρεάσουμε τους άλλους, αλλά δεν έχουμε μεγάλη επιρροή. Και βασικά είμαστε εμείς υπεύθυνοι για το τι αποφασίζουμε, είμαστε εμείς υπεύθυνοι για τις επιλογές μας, για τις αντιδράσεις μας, για τον τρόπο που σκεφτόμαστε, όπως είναι υπεύθυνοι και οι άλλοι για τον τρόπο που σκέφτονται, το τι κάνουν ή το τι δεν κάνουν, το τι αποφασίζουν και δεν αποφασίζουν. Και νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βλέπω αρκετούς ανθρώπους που συνεργάζομαι που πιστεύουν ότι ο άλλος θα αλλάξει ή ότι μπορούν να τον αλλάξουν. Αυτό είναι έτσι μια, θα έλεγα, απόπειρα αυτοκτονίας ή τρομοκρατική, πώς το λέμε, είναι σαν κάποιος βάζει βόμβα πάνω του και τραβά το. Λοιπόν, άρα δεν μπορούμε να αλλάξουμε τους άλλους, μόνο εμάς. Γιατί κάποιος γίνεται αποχυμωτής, χάρη μου. Λοιπόν, εδώ μιλούμε για το. Εδώ βλέπουμε τον Άγιο Βασίλη μαζί με έναν παιδάκι, το οποίο έχει μια τεράστια λίστα με ποια πράγματα θέλει. Και εδώ μιλούμε για το αυτονόητο δικαίωμα. Και το τι γίνεται, πώς δημιουργείται το αυτονόητο δικαίωμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς, επίσης και στην Κύπρο και στην Ελλάδα και αλλού, οι οποίοι μπορεί να λένε οι γονείς, ας πούμε, μη βλέπεις πώς φτάσαμε εμείς ως εδώ, εσύ μπορείς να τα έχεις όλα όπως θες. Δηλαδή, μπορεί οι γονείς να έχουν ταλαιπωρηθεί και δεν θέλουν τα παιδιά τους να περάσουν τα ίδια που έχουν περάσει ήδη. Και βασικά υπάρχουν γονείς που θυσιάζονται, έχουν αυτόν το μοτίβο αυτοθυσία. Και σε αυτήν την περίπτωση καλλιεργούν στο παιδί τους αυτό το αυτονόητο δικαίωμα ότι μπορεί να έχει τα πάντα. Πολλές φορές οι γονείς όμως δεν το αντιλαμβάνονται, καλλιεργούν αυτή την αίσθηση του μεγαλείου, αλλά στο τέλος της ημέρας. Το entitlement μεταφράζεται σε αίσθηση κυριότητος στα αγγλικά. Μάλιστα, έτσι κάνουν κακό στο τέλος της ημέρας, δηλαδή είναι υπερπροστατευτικοί και βασικά όταν το παιδί πάει από την παιδική ηλικία στην εφηβεία ή στην ενηλικίωση, βασικά πώς το λέμε, δίνει μεγάλη σημασία στην απόκτηση, για παράδειγμα, ανηλικών αγαθών, να παίρνει ό,τι θέλει. Και νομίζω ότι τα δικαιούται όλα, ότι εγώ είμαι πολύ σπουδαίος και τα δικαιούμαι όλα μόνο με το που υπάρχω. Δεν χρειάζεται να κοπιάσω για κάτι.
Μάλιστα. Επίσης, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της ναρκισιστικής διαταραχής προσωπικότητας, αν είναι έντονο. Λοιπόν, το επόμενο... Το κακομαθημένο παιδί. Λέει πάλι το πουλί. Τελικά οι γονείς σε βοηθάνε να ξεπεράσεις τα προβλήματα που θα είχες αν ήσουν ορφανός. Λοιπόν, κοίταξε, σε τούντο το κόμικ εμπολύ κακομαθημένο το πουλί. Γι' αυτό είχε τον τίτλο «Κάνε πουλί να δεις καλό», που εμπνευσμένο από το «Κάνε παιδί να δεις καλό». Ακριβώς. Κάνει τα πάντα περίπτωση... για αυτόν ο πατέρας σου, αυτός είναι γιατί το συμπεριφέρεται άσχημα. Ναι, έτσι να μείνουμε λίγο στο προηγούμενο. Το κακομαθημένο παιδί βασικά έχει κάποια χαρακτηριστικά, όπως ας πούμε δεν ακολουθεί κανόνες, δεν αντιδρά στο μην το κάνεις, όχι, δεν έχει όρια βασικά. Διαμαρτύρεται για όλα, επιμένει τα πράγματα να γίνουν όπως το ίδιο θέλει, έχει υπερβολικές απαιτήσεις από τους άλλους, δεν σέβεται τα δικαιώματα των άλλων, δεν σέβεται τους άλλους. Προσπαθεί να τους ελέγχει, να είναι χειριστικό, νευριάζει εύκολα, γκρινιάζει. Και βασικά είναι αυτό. Η βασική αιτία που γίνεται έναν παιδί κακομαθημένο και γίνεται αποχημωτής, επιμένει για να πάρει αυτό που θέλει, είναι το πώς έχει διαπαιδαγωγηθεί από τους γονείς του. Άρα εδώ έχουμε γονείς που είναι υπερβολικά επικείς, που επιτρέπουν τα πάντα στα παιδιά τους, δεν τηρούν κανόνες, δηλαδή κάνουν ό,τι θέλουν τα παιδιά, άρα σε αυτή την περίπτωση δημιουργούν έναν κακομαθημένο παιδί. Και βασικά το τι κάνουν αυτοί οι γονείς, μαθαίνουν το παιδί τους ότι θα έχει τα πάντα, το βοηθούν να αναπτύξει εγωισμό και δεν το μαθαίνουν το παιδί να λειτουργεί συνεργατικά, δηλαδή να λειτουργεί σε συνεργασία με τους άλλους, να έχει κανόνες, να καταλαβαίνει ότι και οι άλλοι έχουν ανάγκες, έτσι γίνεται έναν κακομαθημένο παιδί, όπως το σπουργίτη, όπως το πουλτί. Μάλιστα. Πάμε στο επόμενο. Το μεταλλαγμένο κακομαθημένο παιδί, θετικό κρούσμα μαμμουιού. Όχι κορονοϊού, μαμμουιού. Ακριβώς. Βασικά εδώ πάλι είναι οι γονείς. Είναι οι γονείς που φταίνε, κάποιοι γονείς, όχι όλοι. Και βασικά μια μητέρα σε αυτή την περίπτωση που το παιδί δεν έχει κόψει τον ομφάλιο λόρων, είναι κολλημένο. Και βασικά μέσα από το παιδί, το οποίο έχει μεταλλάχθηκε βασικά, η μητέρα ικανοποιεί τις δικές της ανάγκες. Άρα σε αυτή την περίπτωση επίσης, όταν κάποιον παιδί έχει πολύ ισχυρούς γονείς, δηλαδή dominant, δικτατορικούς, για παράδειγμα που ήταν σκληροί, ήταν αυστηροί, πάρα πολύ αυστηροί, και δεν τον άφηναν για παράδειγμα να διαφωνήσει ή να διεκδικήσει, κάποιος το παιδί νιώθει παραμελημένο από τους γονείς, έτσι το παιδί μπορεί να αναπτύξει αυτήν την ισχυρογνωμοσύνη και να επιμένει ως έναν τρόπο για να επιβιώσει. Άρα αυτά τα παιδιά μπορεί να γίνουν αποχημωτές, πρίχτες. Μάλιστα. Ας μιλήσουμε τώρα για τους αποχημωτές στις σχέσεις. Και είναι εδώ η Λουκριτία, η οποία δείχνει το δάκτυλο και λέει «I want you! Θέλω σε! Θέλω σε!» Σε αυτήν την περίπτωση βασικά είναι πάλι να μιλήσω για το αυτονόητο δικαίωμα, το προηγούμενο slide, μα ποια είμαι επιτέλους, και βασικά αυτοί οι άνθρωποι όπως τη Λουκριτία νιώθει μοναδική, επιμένει ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει να πει, ό,τι θελήσουν να το έχουν αμέσως, περιφρονούν τους άλλους, πώς το λέμε, Δεν παίρνουν ευθύνες για τις πράξεις τους ή για τις συνέπειες των πράξεων τους τον άλλο, και επίσης δυσκολεύονται να επιβάλλουν την πειθαρχία στον εαυτό τους. Μάλιστα. Ο πατέρας μου με λάτρευε μέχρι θανάτου και σκέφτομαι να κάνω το ίδιο με αυτό εδώ το αγόρι, Λουκριτή. Άρε Χάρη, που τα πιο ωραία κόμικ του αρκά η Λουκριτία και το κάνει πολύ να δεις καλό, που τα πιο εύστοχα. Ναι. Εδώ πάλι αν είσαι σε σχέση με κάποιον ή με κάποιον που πνίγει τους άλλους, που επιμένει, που είναι αποχημωτής, βασικά δεν αντέχεις.
πνίγονται. Είναι σαν να τους βάζουν, πώς το λέμε, στον κόμπο, μια φιλιά. Και θέλουν συνέχεια την προσοχή. Δηλαδή, γιατί δεν πρόκειται για πραγματική αγάπη, χάρη. Πρόκειται για αποθυμένα, τα οποία εκφράζεις πάνω στον άλλο. Λες, ο πατέρας μου με αγαπούσε πολύ, να εγώ θα λατρέψω αυτόν τον αγόρι. Άρα την αγάπη μου μου λείπει από τον πατέρα μου που δεν υπάρχει πλέον στη ζωή, θα την υποκαταστήσω με σένα και θα σε λατρέψω σαν να είσαι ο πατέρας μου, ή σαν να και είσαι εγώ και εγώ είμαι ο πατέρας μου, και σε χρησιμοποιώ στην ουσία για να ξαναζήσω ένα σχήμα που με έναν ανώριμο τρόπο είμαι κολλημένη σε αυτό. Μερικές φορές για να πάρεις την προσοχή των άλλων πρέπει να σταματήσεις να τους δίνεις τη δική σου. Πες μας κάτι γι' αυτό, ρε Χάρη. Κοίταξε, αυτοί που είναι αποχυμωτές, που είναι πρίχτες, πρίχτισες, κολλούνται, πώς το λέμε, είναι σαν να προσκολλώνται πάνω στους άλλους, τους δίνουν συνέχεια προσοχή, αλλά κάποιες φορές αυτό φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα. Δηλαδή η προσκόλληση εξαρτούνται από τους άλλους πολλοί, είναι σε εξαρτητικές σχέσεις ή σχέσεις συνεξάρτησης, άρα σε αυτήν την περίπτωση η πολλή προσοχή δεν βοηθά. Άρα κάποιες φορές πρέπει να αφήσεις τον άλλον να αναπνεύσει, να μπορέσει να είναι ο εαυτός του, να έχει χώρο, να μην είναι κολλημένος πάνω στον άλλον, προσκολλημένος. Και τώρα έχεις πάει στο κόμικ του Αρκά, ζευγάρια με προβλήματα. Μάλιστα. Εδώ βασικά θα ήθελα να μιλήσω ποια είναι τα προβλήματα, πού δημιουργούνται, αν ο ένας από τους δύο είναι αποχυμωτής. Σίγουρα δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα. Έναν είναι αυτό, δεν θέλω να κάνω πράγματα μαζί σου. Πάμε στο επόμενο. Σήμερα λέω να μείνουμε στην κουζίνα και αύριο αν έχει καλό καιρό να σε βγάλω φόρτα βόλτα στο χολ. Θαύμα, τι λες για σαν το Σαββατοκύριακο στο μπαλκόνι. Το μεταξύ, έχει πλάκα αυτό το κόμικ, γιατί ήταν πριν από την πανδημία. Α? Ναι, ακριβώς. Πατέριασε στην πανδημία, αλλά είναι πριν από την πανδημία αυτό. Μάλιστα. Άρα κάποιος παγώνει, ξενερώνει. Δηλαδή όταν είναι με κάποιον πνίχτη ή κάποια πνίχτησα, δηλαδή κάποιον που δεν τον αφήνει να αναπνεύσει, δεν θέλει να είναι μαζί με τον άλλο. Δεν θέλει. Επίσης φεύγει αυτός ο θαυμασμός. Αυτός ο θαυμασμός που είναι σημαντικός να υπάρχει σε μια σχέση. Δηλαδή ο ένας να θαυμάζει τον άλλο. Γυρνά να δεις, φοράω μόνο Chanel νούμερο 19. Το νούμερο 5 που σου είχα πάρει δεν σου έρχεται πια. Το άλλο επίσης δεν αξίζει, δεν σου αξίζει να σε σέβομαι. Βασικά, σε αυτήν την περίπτωση που κάποιος είναι με κάποιον που επιμένει συνέχεια, δεν το σέβεται. Δηλαδή, σταματά να υπάρχει αυτός ο σεβασμός από το έναν άτομο στο άλλον άτομο. Επίσης δεν χάνει αυτήν την «δεν σε θέλω». Δηλαδή φεύγουν τα συναισθήματα, παγώνει ο ένας. Παγώνει με ένας. Δηλαδή δεν θέλει να το καταλάβει. Λέει, πρέπει να σου πω ότι βλέπω έναν άλλον άντρα, υπερβάλλεις, απλώς κουρεύτηκε λίγο παραπάνω. Ακριβώς. Ναι. Το επόμενο. Λοιπόν, το επόμενο βασικά, πολλές φορές αυτοί που είναι παντρεμένοι ή είναι σε σχέση με πρίχτες, δεν σου χωρούν τον εαυτό τους γιατί μένουν σε αυτήν τη σχέση που βασικά είναι με έναν αποχυμωτή και κατηγορούν τον εαυτό τους. Όπως σε αυτήν την περίπτωση. Θυμάστε τότε που έφυγες με εκείνη τη συχαμένη τη ξαθιά, αν την είχα μπροστά μου τώρα θα τη σκότωνα. Τη μισείς ακόμα τώρα μετά από τόσα χρόνια? Ναι, γιατί σε παράτησε και ξαραγείς. Αχ, Θεέ μου. Επίσης φεύγει η σεξουαλική έλξη, δηλαδή φεύγει αυτή η ερωτική έλξη όταν κάποιος έχει σύντροφο ή σύντροφο έναν εκχυμωτή, φεύγει αυτόν το, πώς το λέμε, αυτή η ερωτική έλξη.
φες μου κάτι βρώμικο, λέει, τον μπάνιο. Ναι. Το επόμενο βασικά δεν συνεργάζεται, δηλαδή το ζευγάρι χάνει αυτήν τη συνεργασία, δηλαδή δεν λειτουργούν πλέον ως ομάδα. Και επίσης χάνει τον εαυτόν του κάποιος που είναι με κάποιον που, πώς το λέμε, που επιμένει και λέει, άκουσε, θέλω να μείνω για λίγο καιρό μόνος, θέλω να βρω τον εαυτό μου. Εντάξει, όταν το βρεις, πες το ότι είναι μεγάλος. Λακάκας. Πάλι στο δεν σε εκτιμώ. Έχω αρχίσει μια καινούρια δίαιτα. Χθες που πήγαμε σε μια ταβέρνα με τον άντρα μου, παρήγγειλε μια ομελέτα του χωριάτη. Αλλά δεν ήξερα τι να παραγγείλω για μένα. Χαχά, μου φαίνεται δεν τον εκτιμάτε και πολύ τον άντρα σας, κυρία Μαλία. Τι να εκτιμήσω, Στέλλα μου, ξέρεις ότι ξέρεις τι χωρίζει ο άνθρωπος από τα ζώα. Τι, το διαζύγιο. Αχ, Θεέ μου. Επίσης, η λύση σε όλα αυτά είναι, βασικά υπάρχουν τρία μέρη σε μια σχέση. Είμαι εγώ, είσαι εσύ, είμαστε εμείς. Και βασικά κάποιες φορές αυτός που επιμένει, αυτός που πνίγει τον άλλον, ο πρίχτης, η πρίχτησα, λέει εσύ και εγώ, ίσον εμείς. Αλλά που πήγαινε εγώ. Αυτό είναι. Άρα, για να μην χαθεί κάποιος τη σχέση, πρέπει να καλλιεργήσουν κάποια καλή απόσταση και να επιβεβαιώσουν την ταυτότητα τους. Όταν κάποιος πνιγεί σε μια σχέση, πλέον δεν βλέπει καθαρά τα συναισθήματα του ή τα συναισθήματα της, επειδή έχει χάσει την επιθυμία, θέλει ενέργεια από τον άλλο και βασικά είναι σαν να είναι σε μια σχέση καννιβαλιστική, ο οποίος ρουφά ο ένας την ενέργεια του άλλου και πώς το λέμε, βασικά πρέπει σε μια σχέση να είναι δύο, δηλαδή όχι μόνο να είναι κολλημένος ένας πάνω στον άλλον. Έτσι όταν κάποιος είναι με έναν αποχυμωτή ή μια αποχυμωτήτρια, αποχυμώτρια, ναι, κολλάται πάνω στον άλλον και αυτό δεν βοηθά. Μάλιστα, πάμε στο επόμενο. Αποχυμωτής ως γονιός. Ο αποχυμωτής γονιός. Μαμά, δεν είμαι καλά. Τι έχεις? Είμαι πολύ εκνευρισμένος που την παράσταση θα είμαι βοθκός. Κοιμήσου και θα σου περάσει. Αφού σου λέω είμαι πολύ εκνευρισμένος, πώς να κοιμηθώ? Μέτρα πρόβατα. Όση γνώμη. Κοίταξε, η μητέρα του Θανασάκη, Θανάσης λέγεται το μικρό του παιδάκι, είναι αποχυμωτής. Είναι από τα τελευταία, ναι. Είναι, πώς το λέμε, αποχυμωτής, τον πιέζει συνέχεια, δεν τον καταλαβαίνει. Και βασικά ένα κάποιος γονιός που είναι όριμος συναισθηματικά μπορεί να διατηρήσει την ψυχραιμία του, να μην προσβάλλει το παιδί, να μην προβάλλει πράγματα δικά του. Και βασικά δεν έχουν αυτογνωσία οι γονείς αποχυμωτές και βασικά ο γονιός πρέπει να ξέρει να καταλαβαίνει, να έχει ενσυναίσθηση, μπορεί να θυμώνει, αλλά να θυμώνει μέσα στα πλαίσια του σεβασμού και πολλές φορές αυτοί οι γονείς που είναι αποχυμωτές μπορεί να είναι ανταγωνιστικοί με τα παιδιά τους για να κερδίσουν την προσοχή απέναντι στους άλλους, να τους τιμωρούν συχνά, να υπάρχει απουσία στοργής, αποδοχής και βασικά ο τοξικός γονιός μπορεί να έχει και να διαγνωστεί με ψυχική ασθένεια ή διαταραχή προσωπικότητας και βασικά ναι, αυτοί οι γονείς, οι αποχυμωτές δεν βοηθούν τα παιδιά τους. Δεν άκουσε καν η μάνα του, λέει, το πρόβλημα του είναι ότι θα είναι στην παράσταση βοσκός. Του λέει μέτρα πρόβατα, που του δείχνει δηλαδή ότι πλήν αναισθησία. Έχω δυσκολία στο να βάλω όρια. Ναι, εδώ υπάρχουν διάφοροι λόγοι, οι οποίοι κάποιος δεν μπορεί να βάλει όρια. Να πάμε στο επόμενο slide. Απλά να πούμε τι είναι τα όρια. Βασικά τα όρια είναι εργαλεία που είναι πολύ σημαντικά για να χτίζουμε σχέσεις υγιείς, σχέσεις συνεργασίας. Άρα εδώ βάζουμε όρια όταν θέλουμε να αλλάξουμε συμπεριφορές, να αποφύγουμε αρνητικές και στρεσογόνες συμπεριφορές. Και βασικά πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν
να βάλουν όρια. Δεν ξέρουν, δεν έχουν μάθει, δεν ξέρουν. Άρα ένα πρόβλημα είναι αυτό, το ότι δεν ξέρουν, και η ψυχοθεραπεία βοηθά τους ανθρώπους με κάποιες στρατηγικές, τεχνικές επικοινωνίας, με παιχνίδι ρόλων, να μπορέσουν να βάλουν όρια σε διάφορες καταστάσεις. Okay, πάμε στο επόμενο. Εδώ είναι ένα πολύ, πολύ σημαντικός λόγος, είναι η εσωτερική ανάγκη για αποδοχή. Σίγουρα όλοι χρειαζόμαστε επιβεβαίωση για να αυτοπροσδιοριστούμε, αλλά όσο πιο πολύ εξωτερική αποδοχή χρειαζόμαστε, τόσο πιο πολύ είναι δύσκολο να θεσπίσουμε τα όρια μας. Μάλιστα. Αξιοφόβος της απορρίψης. Βασικά φοβάμαι μήπως ο άλλος με απορρίψει. Δέχομαι τα πάντα. Δέχομαι και πράγματα τα οποία είναι ενάντια στις αξίες μου, πράγματα τα οποία μου κάνουν κακό. Ναι. Χαμηλή αυτοεκτίμηση. Εντάξει, βασικά. Ναι. Γιατί χαμηλή αυτοεκτίμηση βασικά, αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Πρέπει να αποφασίσουμε ποιες είναι οι αξίες μας, τι είναι σημαντικό για μας. Και τότε είναι πολύ σημαντικό να επικοινωνήσουμε αυτό με τους άλλους. Σχετικά με την ανασφάλεια, βασικά είναι αυτό. Ότι κάποιοι νιώθουν ανασφαλείς και πιστεύουν ότι όταν βάλουν όρια δεν σέβονται τους άλλους. Όμως το τέλος της ημέρας απλά δεν σέβονται τον εαυτό τους. Και το ένα, αν πάμε σε δύο slides μετά, βασικά είναι σωτήρες. Δηλαδή είναι αυτοί οι άνθρωποι που θυσιάζονται για τους άλλους, που στο τέλος της ημέρας κάνουν κακό στον εαυτό τους. Άρα τελικά βασικά το τι γίνεται, όλα αρχίζουν από εμάς. Για να μπορέσω εγώ να έχω καλή σχέση με τους άλλους, πρέπει να έχω καλή σχέση με τον εαυτό μου. Και όταν βάζουμε όρια, σημαίνει σέβομαι και εμένα, αλλά ακούω και τον άλλο, σέβομαι και τον άλλο. Δηλαδή δεν τα θυσιάζω όλα στο βωμό της αποδοχής. Φρανσουά Μιτερά έλεγε, για να πεις ναι, πρέπει να ξέρεις πώς να πεις όχι. Ακριβώς, και σε αυτόν έχει δίκιο. Και εγώ θα έκανα ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας ότι το να ξέρεις να πεις όχι, μαθαίνεις να πεις ναι στον εαυτό σου. Το όριο είναι σημαντικά αν θες την υγεία σου. Ακριβώς. Εδώ μιλούμε για το επόμενο slide, είναι να έρθει κάποιος σε επαφή με τον εαυτό του, τον πραγματικό του εαυτό, τον αυθεντικό. Εδώ, αν δεν σεβόμαστε εμείς ήδη τον εαυτό μας, πώς μπορούν να μας σεβαστούν οι άλλοι. Και επίσης, κάποιοι πολλές φορές όταν ακούμε τη λέξη όρια, σκεφτόμαστε κάτι το αρνητικό, ενώ οι σχέσεις χρειάζονται τα όρια για να είναι υγιείς. Το επόμενο slide βασικά είναι ότι πολλές φορές δεν είναι σαφές. Δηλαδή, η αυτονόητα είναι ότι σκεφτόμαστε, πώς αισθανόμαστε, τι επιθυμούμε. Άρα, ο μόνος τρόπος είναι να επικοινωνήσουμε με τους άλλους το τι θέλουμε, το τι δεν θέλουμε, το τι μας αρέσει, το τι δεν μας αρέσει, να το ξεκαθαρίσουμε. Και είναι επίσης σημαντικό να έχουμε όρια με τον εαυτό μας σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Πώς βάζουμε όρια? Μάλιστα. Εδώ βασικά το πρώτο πράγμα, το επόμενο slide, είναι δεν δικαιολογούμε ούτε αναλύουμε. Δηλαδή κάποιος μπορεί να βάλει όρια, να πει κάτι τι θέλει, μετά να αρχίσει τις δικαιολογίες. Είναι διαβεβαιωτικό. Όχι, όχι. Ούτε ακριβώς. Όχι και συγγνώμη και απολογούμε και κάνω. Όχι. Μάλιστα. Αν του αρέσει, τους άρεσε. Αν δεν τους αρέσει, δεν τους άρεσε. Μάλιστα. Άρα, και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, ναι, να δούμε μια έρευνα. Βασικά, όταν είμαστε πολύ επιθετικοί και επιμένουμε στην αντίθετη άποψη, ενώ με τον αποχημωτή, ο αποχημωτής, επειδή είναι χειριστικός, θα επιμένει, θα μας κατηγορήσει ότι εμείς φταίμε και θα είναι έναν είδος bullying. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε, σύμφωνα με τους ειδικούς των ερευνών, είναι να εκφράσουμε την άποψή μας ήρεμα, ξεκάθαρα, να τον αφήσουμε να σκεφτεί και ίσως διαπιστώσει ότι πιθανώς να μην έχει τόσο δίκιο, αλλά να μην δικαιολογηθούμε. Να πούμε αυτό που θέλουμε ξεκάθαρα και να προχωρήσουμε.
Πολλοί άνθρωποι δεν βάζουν, το άλλο πράγμα, πολλοί άνθρωποι δεν βάζουν όρια γιατί πιστεύουν ότι θα πληγώσουν τους άλλους. Όμως, οι άλλοι είναι υπεύθυνοι για τα συναισθήματα τους και σίγουρα όταν αρνηθούμε σε κάποιον κάτι που θέλει, είναι πιθανόν να θυμώσει, να απογοητευτεί να αρχίσει, και νιώθουμε άσχημα, στεναχωριόμαστε. Όμως, το τέλος της ημέρας, τα συναισθήματα των άλλων δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε και εξαρτούνται άμεσα με το πώς ερμηνεύουν. Και από τη στιγμή που οι άλλοι επιλέγουν να σχετιστούν μαζί μας, παίρνουν και το ρίσκο να στενοχωρηθούν. Και το μοναδικό άτομο που έχει έλεγχο στα συναισθήματα είμαστε εμείς. Δεν νομίζω κάποιο άλλο. Μα συστήνει στο ζεμαφού. Ζεμαφού βασικά είναι μια τεχνική που κάποιο λέει, α πούμε, έχει παχύνει. Απαντά ο αποχυμωτή, λέει, έχει παχύνει και επιμένει. Δεν με πειράζει. Είσαι κακοντυμένη, βάλε το κόκκινο φόρεμα. Δεν με πειράζει. Είσαι άχρηστη. Δεν με πειράζει. Φυσικά δεν με νοιάζει. Είναι πα με τα νερά του. Και αυτόν θα τον εκνευρίσει, θα τον, πώς το λέμε, θα τον εξοργήσει. Άρα είναι μια άλλη τεχνική. Πάμε στην επόμενη. Ξουξού. Εδώ βασικά σίγουρα δεν είναι εφικτό πάντα να απομακρύνουμε ένα άτομα που είναι αποχυμωτές, γιατί μπορεί να είναι συγγενικό άτομο, μπορεί να είναι κάποιος στον χώρο της εργασίας. Άρα το πιο καλό πράγμα που έχουμε να κάνουμε όταν έχουμε μπρίχτες ή πρίχτισσες είναι να αποστασιοποιηθούμε, να βάλουμε απόσταση και να αποφύγουμε οποιαδήποτε διαφωνία μαζί τους, γιατί δεν θα βγούμε από πάνω. Και με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να έχουμε συναισθηματική και ψυχική ηρεμία. Τελικές σκέψεις, Χάρη. Ακριβώς. Ξέρω αν θέλεις να το... Κοίταξε, εγώ, Χάρη, θεωρώ ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ανεχόμαστε τους πρίχτιδες. Αν εμείς ήδη είμαστε πρίχτες ή πρίχτισσες, καλά κάνουν οι άλλοι να μας βγάλουν από τη ζωή τους και να μας προβληματίσουν ώστε να πάμε να ζητήσουμε επιτέλους βοήθεια. Αυτή είναι η γνώμη μου. Και ότι, όπως είπες εσύ, το πιο βασικό να πω είναι ότι δεν είμαι υπεύθυνος εγώ για τα συναισθήματα των άλλων. Αν ο άλλος νιώθει ότι θέλει κάτι από μένα που εγώ δεν είμαι υποχρεωμένος να το δώσω ή δεν έχω οποιαδήποτε οφειλή, να στο να το θέλει και στο να στενοχωριέται ότι δεν το πήρε. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τα συναισθήματα του. Άλιστα. Για πες μου, Κορνίλη, πώς με αποκαλούν τα ψάρια όταν μιλάνε για μένα, με διάφορα προσωνύμια σερ. Εδώ βασικά σε κανένα νομίζω δεν αρέσει να γίνεται smoothie όπως τη φίλη. Δεν μας αρέσει να μας πιέζουν, δεν μας αρέσει να μας λένε τι θα κάνουμε, δεν μας αρέσει να έχουμε κάποιον που είναι επίμονος, που μας πρίζει, που μας πνίγει, που είναι τύραννος, που είναι δικτάτορας, δεν μας αρέσει. Επίσης το επόμενο slide, η λουκριτία. Βασικά οι πρίχτες είναι δύσκολοι. Δεν είναι εύκολο πράγμα να βάλεις όρια σε πρίχτες, δηλαδή χρειάζεται αρκετή εκπαίδευση, άρα πρέπει να το καταλάβουμε. Είδε στα νύχια της λουκριτρίας τη σημάδια φίλου όταν έχει τα νεύρα της. Τα νύχια της λέω. Τα σημάδια που αφήνουν κάτω. Μάλιστα. Και βασικά λέει αυτή, δεν ξέρω αν θες να το πεις. Και να προσέχετε την εαυτή σας, αντί τον εαυτό σας. Να βάζετε και όρια στους πρίχτες. Άρα αυτό είναι να είμαστε εντύμοι, ξεκάθαροι, ειλικρινείς, να προστατευτούμε, σεβασμό προς τον εαυτό μας και τους άλλους. Και βασικά όταν σεβόμαστε εμείς ήδη τον εαυτό μας, όταν βάζουμε όρια, υπάρχει πιθανότητα να μας σέβονται και οι άλλοι, μπορεί και όχι. Και νομίζω είναι με αυτά τα πράγματα. Η λέξη όρια είναι μια πολύ σημαντική λέξη, η οποία μας βοηθά να έχουμε καλή ψυχική ηρεμία, να έχουμε καλές σχέσεις με τους άλλους, και είναι κάτι που μαθαίνεται. Δηλαδή η οριοθέτηση είναι κάτι το οποίο μπορεί να μάθει κάποιος. Μπορούμε να μάθουμε να οριοθετούμε τους ανθρώπους στο περιβάλλον μας και αυτά που πήραμε από το πολύ διασκεδαστικό υλικό που μας ετοίμασε, χάρη και σε ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί είμαστε μέσα στην καραντίνα, μέσα στην πίχτρα, μέσα στα διάφορα, είμαστε όλοι στο ωριά μας, χρειαζόμαστε λίγο γέλιο και ο Αρκάς είναι εξαιρετικός. Και σε ευχαριστούμε που έβαλες μαζί το collection, τη συλλογή.
Εγώ κρατάω ξανά αυτό ότι δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι για τα συναισθήματα των άλλων και να μην αφήνουμε κανέναν να κάνει επίκληση στο συναίσθημα. Έτσι απλά και ξεκάθαρα. Μάλιστα, ακριβώς. Αν το έχουμε αυτόν υπόψη, θα πάμε μπροστά. Θα είμαστε καλά και με τον εαυτό μας και με τους άλλους. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη μου. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε ξανά σύντομα, είμαι σίγουρη. Τα βίντεο σου πάντοτε έχουν πολύ να πείχεσαι στον κόσμο, γιατί πιάνεις τον παλμό. Τον παλμό της εποχής. Και εκείνο που μου αρέσει σε σένα είναι ότι καταλαβαίνω πόσο πολύ διδάσκεσαι μέσα από τη δουλειά σου. Δηλαδή φαίνεται ότι στην διάδραση σου με τον κόσμο παίρνεις πράγματα. Είσαι διατεθειμένος να ακούσεις τι σου λένε οι άνθρωποι και να πάρεις πράγματα μαζί τους, είτε στην ψυχοθεραπεία, την ατομική, είτε στην ομαδική ψυχοθεραπεία. Και τούτον ακριβώς σε κρατά φρέσκο και νεανικό και κοντά στο κοινό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλή απελευθέρωση, ευχόμαστε, ώστε είδες τι αστείο που ήταν το κόμικ που ήταν από πριν την πανδημία, που τώρα είναι η καθημερινότητα της πανδημία, να πάμε βόλτα στο σαλόνι. Καλή ελευθερία σε όλους μας, εύχομαι. Ευχαριστούμε, Χάρη μου. Έγινε, εγώ σας ευχαριστώ. Καλά, και σε θέλουμε ξανά κοντά μας.